Σήμερα ήθελα να αποχαιρετήσουμε την Τινόνικα. Για όλους μας ήταν θετήκα. Όχι μια ηλικιωμένη συναγωνίστρια και συνάδελφος. Γιατί η προσωπικότητά της δεν είχε απλώς δυναμικότητα, αλλά την γνήσια επαναστατική φρεσκάδα ενός ανθρώπου που οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Παρόλο που καταγόταν πραστική οικογένεια, ποτέ δεν συνδυάστηκε με την ιδέα ότι υπάρχουν φτωχοί και αδικημένοι. Έδωσε μάχες μέχρι τέλος για να πολεμήσει την αιτία του κακού, τον καπιταλισμό. Πάντα στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Υπηρετήθηκε ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, γενναίος, μαχητικός. Ποτέ δεν μας τους τα λόγια της και δεν δίστασε να εκφράσει τις απόψεις της όπου κι αν βρισκόταν. Μια γυναίκα που δεν μπορούσε στο στενό κορσέ αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και είχε πάρει απόφαση από τα νεανικά της χρόνια να κάνει τα πάντα για να την αλλάξει, να κάνει τον κόσμο δίκαιο. Φυσικά, είχε την πολιτική γνώση και εξωφία να μην αυτοαπατάτε ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο της με προσωπικό αγώνα ή μόνο μέσω της τέχνης της. Έτσι από νωρίς πήρε θέση δίπλα στο Φουκουέ και τους αγώνες του. Το βιογραφικό της πλούσιο, όπως και η ζωή της. Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Η καταγωγή της ήταν από τη Σμύρνη. Το όνομα Τιτίκα επέμενε να της το δώσουν ο μεγάλος αδερφός της, που μόλις είχε διαβάσει τους άθλιους του Ουγγό και είχε εντυπωσιαστεί από την ιστορία της Τιτίκας. Αυτό δείχνει βέβαια ότι στο σπίτι του υπήρχε ο συνήθιο το διάβασμα και έντονη ευαισθησία απέναντι στους φτωχούς ανθρώπους της Βιοβάλλης. Ο ίδιος ο αδερφός της αργότερα έγινε επονίτης, επηρεάζοντας πολιτικά την κατά 9 χρόνια μικρότερη αδερφή. Την έδιωξαν από πολλά σχολεία. Ήταν από μικρή δυναμική και ασυνδίδαστη. Αργότερα θέλησε να σπουδάσει αρχαιολόγος. Αλλά δεν μπόρεσε, λόγω των πολιτικών της φρονημάτων. Έτσι, όπως έλεγε η ίδια, πήγε τυχαία σε μια σχολή που είδε μπροστά της. Ήταν η Δραματική Σχολή Αθηνών. Εκεί σπούδασε τη δραματική τέχνη, βάζοντας τα θεμέλια για μια θεατρική, κινηματογραφική και τηλεοπτική καριέρα, που άρχισε το 1960 με τη συμμετοχή της στην ταινία «Το μυστικό του κόκκινου μανδύα». Την ίδια περίοδο άρχισε να ασχολείται και με τη συγγραφή. Έγραψε πάνω από 60 βιβλία, με τελευταία τον Κύλωνα τον Αθηναίο και Βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Μέγας, τραγωδίες που έγινε πράξεις. Ήταν για χρόνια δραστήριο μέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Για την Τιτίκα η μόρφωση και το πέθυμα του μυαλού ήταν τρόπο ζωής. Δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι κάποιος μπορεί να είναι ηθοποιός αν το διάβασμα δεν είναι καθημερινός του σύντροφος. Η γνώση δεν είναι το αέναο ζητημένο του. Αναδείκνυε την έλλειψη θεατρικής παιδείας και μιλούσε για τις συνέπειες αυτής της έλλειψης στους ηθοποιούς, αλλά και το κοινό. Η δημιουργικότητά της ήταν ασύλλαστη. Η φλόγα στα μάτια της μπροστά στις μαγευτικές δυνατότητες του ανθρώπου και ο θυμός με το σύστημα που τις εμποδίζει να εκφραστούν ήταν για αυτή το ισχυρό κίνητρο μιας συνεχούς ανάγκης καλλιτεχνικής αναζήτησης. Είτε μέσα από τη συγγραφή, είτε παίζοντας, είτε σκηνοθετώντας το θέατρο. Η τελευταία της παράσταση ήταν η συμμετοχή της στο κλασικό έργο του Λόρκα, το σπίτι της Μπερνάρ Ντάλμα, που παρουσιάστηκε πριν από ένα χρόνο και στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ στον Περισσό. Η Τιτίκα υπερασπίστηκε με σθένος τη Σοβιετική Ένωση και την προσφορά της στην ανθρωπότητα. Έδινε συνεχή μάχη και δημόσια απέναντι στον αντικομμουνισμό και τη συκοφαντία για το πρώτο εργατικό κράτος και τα επιτεύγματά του. Πίστευσε βαθιά στην αναγκαιότητα του επιστημονικού σοσιαλισμού κομμουνισμού ως ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης. Άλλωστε αυτό που είπε η ίδια σε συνέντευξή της στο Ριζοσπάστη ήταν «Σωτήρες για το λαό δεν υπάρχουν. Οι σωτήρες ανήκουν στο κεφάλαιο και είναι μόνο για τα μονοπόλια. Ο μόνος σωτήρας για το λαό είναι η αγώνας του και οι πάλι του ενάντια στα μονοπόλια που προωθούν το αίμα. Και η συνισταμένη όλων αυτών των αγώνων είναι το λαϊκό κίνημα που πάντα όλα αυτά εκφράζονται εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα,
νόμος και σωτήρας από το που έχει τις λαϊκές τάξεις δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την ψυχή μας, εμείς οι απλοί άνθρωποι ακόμα. Το 2015 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας της απέναντι κινητικό εκτενό μετά την παράσταση Βάπια στο Ευρυπίδη, στο θέατρο της Πετρούπολης, για τη συνολική της καλλιτεχνική και αγωνιστική δράση. Αυτή η ισχυρή προσωπικότητα, η ελεύθερη γυναίκα, η μαχήτρια, δεν φοβήθηκε ούτε το θάνατο. Μάλιστα, σε μια ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν φοβάται το θάνατο, απάντησε: γιατί να το φοβάμαι, όταν με έφεραν στη ζωή, με ρώτησαν αν φοβάμαι τη ζωή και να φοβηθώ. Τυπικά. Και εμείς σήμερα δεν σε αποχαιρετάμε μίζερα. Έζησες και έλειψες τον κύκλο της ζωής σου όπως ακριβώς ήθελες. Με παλικαριά, αγώνες, δημιουργικότητα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο κόσμο που σίγουρα θα έρθει. Κράτησες με την τέλους ελεύθερη την ψυχή σου. Εμείς οι σύντροφοί σου, σου υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε την πάλη, ώστε να εμπνέουμε τον λαό μας μέχρι να φουντώσει το λαϊκό κίνημα και να γίνει ανίκητο. Να μην περιμένει σωτήρες. Να συνειδητοποιήσει τη δύναμή του και να στείλει τους εκμεταλλευτές του από εκεί που θα. Τι ήταν μόνο έτσι θα ζήσουμε στον πολιτισμό που μαζί οραματιστήκαμε και υπερασπίστηκες τόσο πολύ για νέα. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο και με θαυμασμό.